Συχνά οι νέοι που συμμετέχουν στους αθλητικούς συλλόγους δεν αισθάνονται ικανοί να εκφράσουν το πώς αισθάνονται εάν υφίσταται εκφοβισμό και επιπλέον είναι δύσκολο για τον προπονητή να διακρίνει τον εκφοβισμό από άλλους τύπους συμπεριφορών. Επομένως, ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να βοηθήσει τους προπονητές να διακρίνουν τον εκφοβισμό από άλλες συμπεριφορές και ταυτόχρονα να συμβάλλει στον εντοπισμό πρώιμων σημαδιών εκφοβισμού στους αθλητές τους. Όταν ο προπονητής υποπτεύεται ένα περιστατικό εκφοβισμού, είναι χρήσιμο να εξετάσει τη σχέση των αθλητών που εμπλέκονται και να δώσει προσοχή στις εκφράσεις, τη γλώσσα του σώματος και την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Είναι μακροχρόνιοι φίλοι που κοροϊδεύουν ο ένας τον άλλον με παιχνιδιάρικο και πειραγματικό τρόπο? Έχουν ιστορικό σύγκρουσης ή ανταγωνισμού? Κάθε φορά που ένας προπονητής δεν είναι σίγουρος για την πρόθεση, μία προειδοποίηση σχετικά με το πώς οι συμπαίκτες υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον μπορεί να διαχέει μία πιθανή κατάσταση εκφοβισμού. Με την παρέμβαση, οι προπονητές θα μπορούσαν να αποτρέψουν ένα μεμονωμένο περιστατικό αγένειας ή κακίας από το να γίνει πρότυπο εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Οι αγενείς συμπεριφορές συνήθως δεν προορίζονται να πληγώσουν, είναι αυθόρμητες και δεν επαναλαμβάνονται απαραίτητα. Επίσης, κακές συμπεριφορές που περιλαμβάνουν από πρόθεση λεκτική ή σωματική βία με στόχο να πληγώσουν κάποιον, αλλά όχι ως μέρος ενός προτύπου συμπεριφοράς, δεν θεωρούνται εκφοβισμός. Επιπλέον, η σύγκρουση σε αντίθεση με τον εκφοβισμό είναι μία πάλη μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων που αντιλαμβάνονται ότι έχουν ασυμβίβαστους στόχους ή επιθυμίες. Συνήθως προκύπτουν τη στιγμή του περιστατικού επειδή οι άνθρωποι με την ίδια σχετική δύναμη βλέπουν την ίδια κατάσταση από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Εάν ένας προπονητής δεν είναι σίγουρος για μία συμπεριφορά ή αν οι συμπαίκτες εκφράζουν ανησυχίες, η συμπεριφορά θα πρέπει να εντοπίζεται ως εκφοβισμός. Η πιθανότητα επανάληψης, η πιθανότητα οι αθητές να προσποιούνται ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και το γεγονός ότι ένας προπονητής ή συμπαίκτες μπορεί να μην έχουν δει άλλα περιστατικά, δικαιολογεί δράση. Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να δει ένας προπονητής για να διακρίνει μια παιχνιδιάρικη κοροϊδία από μια επίθεση εκφοβισμού? Πώς και πότε πρέπει να παρέμβει ο προπονητής για να αποτρέψει ένα μεμονωμένο περιστατικό να γίνει πρότυπο εκφοβιστικής συμπεριφοράς?